δώρος επικρατεί για τις καταστάσεις που περνάει ο τριαντάφυλλος στο Survivor μετά το τελευταίο επεισόδιο και τα όσα έγιναν. Ο κόσμος αναμένει το επεισόδιο της Κυριακής. Δείτε εδώ ποια ομάδα θα κερδίσει το έπαθλο για να μάθει για όλες τις εξελίξεις. Στην εκπομπή Ευτυχείτε το πρωί της Παρασκευής, βγήκε η αδερφή του τριαντάφυλλου, Δέσποινα, και μίλησε για τα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί στην οικογένεια με όσα βλέπει στην τηλεόραση αλλά και τη γνώμη της πάνω στις δωροδοκίες και όλα τα σχετικά που υπόθηκαν από τους συμπαίκτες του τραγουδιστή. Οι δηλώσεις της αδερφής του τριαντάφυλλου εκφράζουν πολλά θετικά μηνύματα για τον τριαντάφυλλο. Αυτό μας δίνει χαρά, αλλά δεν αλλάζει αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Δομήνικο και μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Ο τριαντάφυλλος έχει χιούμορ και το ξέρετε. Μπορεί στην συζήτηση να έκαναν πλάκα και να είπε: Άντε ρε, άμα μείνουμε και βγούμε, θα σας δώσω και λεφτά ή θα σας κάνω ένα δώρο. Θα βγαίνουμε, κάπως έτσι πρέπει να το είπε. Απλώς τα παιδιά τώρα προφανώς για να πετύχουν τον σκοπό τους παίζουν με ανθρώπινες ψυχές που αυτό είναι άσχημο. Ο τριαντάφυλλος όλοι το ξέρουμε πως δεν πήγε για να πάρει το έπαθλο αλλά για να δοκιμάσει τις αντοχές του, αλλά να πούμε και τα κακά του. Το κακό του είναι ότι έχει μια ψυχή μικρού παιδιού, είναι πολύ νευρικός, σίγουρα έχουν στεναχωρηθεί η σύζυγος και το παιδί του. Βέβαια, στο παιδί του δεν τα δείχνουμε όλα, κρίμα είναι ένα παιδάκι 5 χρονών τώρα να βιώνει αυτά τα πράγματα. I'm doing it.